Εδώ και δύο ημέρες αναδεικνύουμε αυτό το θέμα με το τροχαίο, το τραγικό τροχαίο που είχαμε ανάμεσα στο μοτοσυκλετιστή και τον οδηγό και το, και το ασθενοφόρο. Εδώ βλέπουμε το συγκεκριμένο, είναι το στιγμιότυπο, η στιγμή δηλαδή που ουσιαστικά Παραβιάζει το κόκκινο σηματοδότη από το ασθενοφόρο με κατεύθυνση το ατικό και πέφτει με ταχύτητα πάνω ε, ο 46χρονο μοτοσυκλετιστή, ο, 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 46 ο οποίο τραγική ηρωνία και ο ίδιο ε, ήταν πραγματογνώμων. Ε, και βλέποντα ξανά ατυθμάντων. και ξανά το βίντεο, πάμε να το ξαναδούμε το βίντεο σα, παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπετε το ασθενοφόρο να φτάνει. Είναι ηλεοφόρο Αθηνών τώρα, έτσι. Δεν παραμένει στον κόμβο καθόλου να δει αν σταμάτησαν όλα τα αυτοκίνητα. Περνάει, έχουν σταματήσει δύο σειρέ από τη λένε. Η τρίτη όμω είναι ανοιχτή. Δεν κάνει δίθηση όμω τη κλειστή. Και πέφτει πάνω του, προσπαθεί να πλαγιάσει τελευταία στιγμή τη μηχανή. Δεν είναι εύκολο. Και σκοτώνει τα καριά. Δυστυχώ. Ο κύριο Μαδιά κοντά μα. Παναγιώτη Μαδιά, πραγματογνώμων τροχαίων ατυχημάτων. Να βλέπουμε το βίντεο και ο ίδιο θα μα εξηγήσει εδώ τι δεν πήγε καλά και είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Κύριε Μαδιά, από yeah. χθε που το βλέπουμε είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, θέλω να σα πούμε και σε μένα και στην τώρα για το ότι κάνει λάθο ο οδηγό του ασθενοφόρου. Δεν θα πρέπει να παραβιάσει το κόκκινο, εάν δεν είχε βεβαιωθεί ότι είχαν σταματήσει όλα εν σειρά. Και από Άν... ό,τι βλέπουμε εδώ δεν γίνεται διήθηση, δηλαδή να περάσει ενδιάμεσα η μηχανή, γιατί έχει ταχύτητα. Όταν έχει ταχύτητα τέτοια, δεν μπορεί να κάνει διήθηση. Δεν ό ισχύει. Η ταχύτητα... δεξιά λωρίδα ήταν ανοιχτή. Όταν λέτε ταχύτητα τέτοια, περίπου πόσο δικόβεται. Αυτή η ταχύτητα είναι γύρω Επίσης, στα, στα 80 χιλιόμετρα. Εγώ θα πω ότι δεν ήταν κατωτέρα, των 90 ναι. με 95 χιλιόμετρων. Ναι. Δεν ήταν κατωτέρα. Ναι. Και γιατί, και γιατί, και γιατί, αν δείτε η πρόσκρουση στη δεξιά, στη δεξιά πόρτα, πόρτα του, ναι. του ασθενοφόρου και αμέσως μετά το ασθενοφόρο τρατάζεται, μετακινείται. Άρα, πρόκειται μια υποπολαπλάσια μάζα όπως είναι η μοτοσυκλέτα, γύρω στα 250 κιλά, που προσκρούει πάνω σε δύο τόνου περίπου μάζα. Έτσι, και το μετακινεί και το μετακινεί. Άρα δαπανήθηκε και τμήμα τη αργή ενέργεια, τη αργή ταχύτητα για τη μετατόπιση του ασθενοφόρου. Εντάξει. Είναι grosso μόνο εκεί πέρα ήταν η ταχύτητα. Κοιτάξτε τώρα, διαβολική σύμπτωση. Ο, δεύτερο, το, ο οδηγό. Όπα. Η δεύτερη, δεύτερη, μηχανή. Η δεύτερη μηχανή. Κατά τύχη δεν πέφτει πάνω. Αυτός πάνε. ζει, κατά τύχη, αυτός είχε θεό. Ο δεύτερος. Ο δεύτερος είχε Άρα Αλλά αυτό δεύτερο. θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται διήθηση. Γιατί ακούγαμε από χθε ότι Οπα. ενδιάμεσα. Εγώ, Εγώ αυτή Αν την εντυπωσία. Ότι έχει, έχει διήθηση. Δεν ξέρω τι λένε οι μάρτυρε. Δεν ξέρω τι λένε οι μάρτυρε. Η εγώ... διήθηση τι είναι να πούμε στου διήθηση Είναι να κάνει ε, 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 εντό εισαγωγικών εμβολισμό, διέλευση μεταξύ των δεξιών ε, των οχημάτων που κινούνται στα δεξιά και κινούνται στα αριστερά. Και τώρα εγώ θα έλεγα κάνω μια πρόταση ε, που γίνεται η διαβούλευση ε, του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας να το δουν και αυτό το θέμα. Επιτρέπεται οι μοτοσυκλέτες να κάνουν διήθηση μεταξύ των παρακείμενων οχημάτων και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Μισό λεπτό. Και Θέλω Πότε να θα πρέπει να επιτρέπεται. Η εκτίμηση δική μου είναι όταν είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα να κάνουν. Ναι. Όταν είναι ανκινήση, να κινήσει μην... να στο τους. έτσι. Να παραμένουν σκύγιο σκύγιο σκύγιο. στη λωρίδα τους. Οχο, Γιατί έτσι. θεωρητικά όταν κάνουν διήθηση από τη δεξιά λωρίδα που κινούνται και άλλα οχήματα και αριστερά και κάνουν εμβολισμό, διήθηση, διέλευση mm -hmm. ανάμεσα είναι. Πατάνε πάνω, στη... πάνω ή στην δεξιά ή στην αριστερή πάνω η διακεκομμένη οριζόντια διαγράμμιση. διαγραμμιση ναι. γεγονος που απογορεύεται. Ε, 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 κατανοητό αυτό που είπατε. Νομίζω ότι ήσασταν πολύ ξεκάθαρο. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Ο, ο, ο κώδικα οδική κυκλοφορία για τα οχήματα άμεση επέμβαση, δηλαδή ε, όσα έχουν σιρήνα, όσα φέρουν σιρήνα, για τα πυροσβεστικά, για τα ασθενοφόρα, για τα περιπολικά τι ορίζει για τον, για τον κόκκινο σηματοδότη, για την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Δυστυχώ εκεί πέρα υπάρχει ένα κενό. Κενό. Είναι και, δυνατόν να υπάρχει Και πάλι σε αυτό το πάλι να κενό. το δουν, να γίνει, μια, ε, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα πάνω στο, σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο για τα συγκεκριμένα οχήματα που αναφέρατε. Mm. Ε, τα οχήματα άμεση επέμβαση. Άμεση επέμβαση. Yeah. Λοιπόν. Τι να κάνουμε. Τι να κάνει, λοιπόν. Εγώ ρωτώ ότι ισχύει σήμερα. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο οδηγό του ασθενοφόρου οδηγείται, μίλησε και με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Οδηγείται στον εισαγγελέα. Και είμαι περίεργο να δω. Ο εισαγγελέα, εν προκειμένου, θα εφαρμόσει το 290α περί επικίνδυνη οδήγηση. Γιατί. Ε, το να περνά με κόκκινο είναι και παραπέμπει σε επικίνδυνη οδήγηση. Άρα πάει κακούργημα. Και σε αυτή την περίπτωση το κακούργημα επιβάλλει ποινή 10 με 15. Εφαρμόστηκε ήδη πριν ένα χρόνο στον οδηγό που παρέσερε και σκόντουσε τη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ο οποίο είναι έγκλειστο. Εφαρμόστηκε. 10 χρόνια φυλάκιση. Μοναστηριού μοναστήριο λέτε. Ναι. ναι. 10 χρόνια, 10 χρόνια φυλάκιση. Ήταν ο πρώτο. Εδώ τι θα γίνει. Παραβιάζει Εδώ το. Εδώ το... είμαι περίεργο να δω τι θα γίνει. Γιατί. Τι ισχύει τώρα. Ισχύει ότι θα πρέπει να προφυλαχιστεί βάσει του 290. Άρα θα πρέπει α. να σέβονται το κόκκινο και τα οχήματα αυτά. Η άποψη δική μου είναι θα πρέπει οι υπόλοιποι οδηγοί όλοι στο τους του, βλέποντα σιρήνα, ναι. ε, ναι. σιρήνα και. Ξέρετε τι μα λένε στον κόκκο. Κεφάρο. Κύριε Κοντροκόη, χτύπα ξύλο, εσεί, εγώ, οποιοδήποτε. Έχουμε ανάγκη αύριο. Τι μου λέει ο Ματιόπολη. Ξέρετε τι μα λένε ο κόκκ αυτό τουλάχιστον που δώσαμε εμεί εξετάσει, δεν ξέρω αν έχει αναθεωρηθεί. Ναι. Ότι πρέπει να διευκολύνουμε τα οχήματα αυτά. Με οποιονδήποτε τρόπο. Με Όμω, τι γίνεται όταν τα οχήματα αυτά παραβιάζουν το βασικό κανόνα που είναι το κόκκινο ή το stop. Τι γίνεται εκεί. Παραβίαση. 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 Το λογικό δηλαδή με το. Χωρί να είμαι νομικό, από την τεράστια εμπειρία 40 ετών στο χώρο, κάθε μέρα, στα... μέρα παραμέρα στα δικαστήρια. Αν εφαρμοστεί, αν εφαρμοστεί το 290 Α πάει προφυλακιστέο ο οδηγό του ασθενοφόρου. Ο οποίο προσπάθησε να σώσει μια ζωή. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν θα προφυλακιστεί από την εμπειρία μου γιατί θα μετρήσει η πρόθεση. Δεν πήγαινε βόλτα με τη γυναίκα του ή να πάει να προλάβει το αεροπλάνο γιατί άργησε. Έτσι. Πήγαινε να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Και τι μου λέει ο Μαθιόπουλο, εγώ δεν το ξέρω. Χθε το μαθα. 850. Με 900 περιστατικά έχουν οι οδηγοί του ΕΚΑΒ σε καθημερινή βάση, ε, εκ των οποίων τα 100 κρίνονται ε, από τους γιατρούς εκεί, τους ε, διασώστες, ε, κρίνονται Σοβαρά. πάρα πολύ επίγον, χαρακτηρίζονται επίγοντα. Άρα εκεί τι να κάνει ο οδηγός στο στενοφορό, τι να κάνει. Υπάρχει η σιρήνα, υπάρχει... Εγώ από ό,τι είδα στο βίντεο, σταματήσαν όλοι απέναντι. Μόνο δύο περάσανε. Δύο και οι δύο ήταν μοτοσυκλέτε. Και επειδή οδηγά τη μοτοσυκλέτα και φοράτε και κράνο, έτσι. Για πετε μου, έχετε επαφή ακουστική. Εγώ ναι. Α, Έχω πάρει ένα τέτοιο κράνος Τέτοιο κράνο, έχει... πόσο τα Και να έχει μια επαφή. Πόσο? 300 ευρώ. Υπάρχουν κράνοι των 500-600 ευρώ. Και υπάρχουν και των 70 ευρώ. Και τον 70 ευρώ. Και τον 70 ευρώ. Ναι, που δεν ακούν τίποτα. Τώρα δεν ξέρω Όχι, δε τον 70 ακού, Όχι, όσο πιο φθηνό είναι το κράνο, όσο καλύτερα ακού. Όσο, όσο πιο ακριβό είναι το κράνο, τόσο πιο ελεύθερα. Γιατί να επιλέξει να μην ακού τίποτα, να μην έχει. Και λέω τώρα σύγχρος. εγώ, μήπω. Έχει σου δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για το κεφάλι σου. Και λέω, είναι τυχαίο ότι και οι δυο μοτοσυκλίδε και ο δεύτερο πήγε να ασκολουθεί. Τον είδατε. Παρατρίχα γκλίδουσε. Ναι, εννοείται που ο πέρασαν διαμέσω από το χώρο και από τον 46. λέω εγώ, μήπω δεν έχουμε τη δικογραφία στα χέρια μα, δεν έχουμε και μαρτυρικέ καταθέσει. Μήπω. Έχουμε όμω το λέτε. βίντεο, κύριε, λέω, κύριε Μαδιά. Ναι, δεν είναι απόλυτο το βίντεο. Ναι, ναι, βλέπουμε τη μοτοσυκλέτα στη φάση τη πρώτη εμπλοκή, στην επαφή. Στην επαφή. Δείτε, όμως, τη πάλι κάτι. δείτε όμως πάλι Εσείς κάτι. Εσεί όμω μου συνέχεις. λέτε ότι δεν έκανε διήθηση. Ναι, 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 είναι, ναι. Ανοιχτός, είναι, ανοιχτή η λωρίδα. Δεν μπορεί να κάνει Μπορεί ναι, να μα βοηθήσει λίγο να δούμε. Δεν μπορούμε ναι. να ξέρουμε τι γινόταν μέσα στην πόλη τώρα. Δεν, Δεν ξέρουμε ναι. πιο πριν. Μπορεί Λάχ, να μην περνάνε οχήματα. Πάμε ξανά, πάμε. Ελάτε να, να ναι. μην περνούσαν να ναι. οχήματα. Πάμε λίγο στον μας. Να το δω. Ελάτε κύριε Μαδιά μαζί μα. Ελάτε κύριε Μαδιά. Πάμε να κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω αν μπορούμε. Κοιτάξτε. Είναι η λεωφόρο Αθηνών πάνω. Η κίνηση διεξάγεται κανονικά. Και από με, τα δύο ρεύματα φαίνεται. Με κατεύθυνση την Αθήνα, έτσι. Αυτό το ρεύμα είναι με κατεύθυνση την Αθήνα, αυτό το ρεύμα είναι με κατεύθυνση το Χαϊδάρι, mm. την έξοδο. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει πράσινο σηματοδότη και για τα δύο τώρα, ρεύματα. Τώρα για πρώτη φορά εμφανίζεται το ασθενοφόρο. Α, εμφανίζεται το ασθενοφόρο πίσω. Το βλέπουμε mm. τώρα για πρώτη φορά. Mm. Ο οδηγό του ασθενοφόρου θέλει δηλαδή, να στρίψει ένα φάγαγατκο. Όμω, εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κίνηση στο ανωδικό. Το τελευταίο αυτοκίνητο που περνάει Αυτό το ναι. περνάει ξιστά. Άρα πάει να πει ότι δεν έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει Σ... άλλο αυτοκίνητο εκτό γιατί υπάρχει. Κοιτάξτε όμω τι μα δείχνει η ροή. Η ροή που μα δείχνει το προηγούμενο διάστημα ότι δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο που να ανεβαίνει εκείνη την ώρα πάνω. Άρα τα αυτοκίνητα τα οποία περνάνε τον πράσινο σηματοδότη στο ανέβασμα περνάνε με ταχύτητα. Σταματάνε. Δεν σταματάνε, το ξέρουμε. Το ασθενοφόρο μπαίνει. Μπαίνει στο δρόμο. Προφανώ και ο οδηγό. Έχει καταλάβει ότι δεν περνάνε τα υπόλοιπα, όμω περνάνε. Συμφωνώ. Η μηχανή έρχεται. Συμφωνώ. Η μηχανή ανεβαίνει. Από... Δεν μπορεί να κάνει διήθηση πάνω από 30, μηχανή. 30 χιλιόμετρα. Μηχανή. Και η μηχανή πέφτει, τον βρίσκει κυριολεκτικά μπροστά του. Δεν βλέπουμε. Δε βλέπουμε, άλλο αυτοκίνητο μετά το σύμπαν. Σκάν... Ναι, να περνάει, άρα έχουν σταματήσει. Έχουν σταματήσει. Άρα έχουν σταματήσει. Και τι Ο... Ή... λοιπόν... δεν υπάρχουν αυτοκίνητα. <laughs> Θα δείτε τώρα το δεύτερο μηχανή, Α. η οποία περνάει καθαρά από τύχη. Πάει να πει ότι Ότι έπονταν. Και θα δείτε όσο προχωράει. Ο δεύτερο μηχανό, ο οποίο γλιτώνει, αποτύχει, έτσι. Κρίσιμο είναι στο σημείο αυτό να διαπιστώσουμε ότι περάσαν μόνο δύο μηχανέ. Ναι. Άλλο όχημα δεν υπάρχει. Δεν ή έχουν υπάρχει. σταματήσει, ή είναι αυτό που είπατε εσεί, δεν υπήρχε μεγάλη κυκλοφοριακή ζήτηση. Α, τώρα περνάει ένα αυτοκίνητο μετά, το οποίο δεν είναι σταματημένο, το ξαναλέμε και πάλι. Δεν είναι σταματημένο γιατί περνάνε με ταχύτητα. Περνάνε περνά με, με, με αρχική ταχύτητα. Και στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέπετε λίγο λίγο, δέκα δευτερόλεπτα να σημειώσω. Κοιτάξτε τη συμπεριφορά των διερχομένων οχημάτων, ναι. ο, τη συμπεριφορά των οδηγών, μα δεν σταματάει ένα μπροστά στον πεσμένο. Δεν σταματάει ένα άνθρωπο, ένα χριστιανό. Να κάνει ένα φραγμό μπροστά στον πεσμένο. Μπορεί να έχει τραυματιστεί και να ζούσε. Ο εαυτούλη μα. Έτσι Μες. είμαστε, κύριε. Κακό. Λοιπόν, υποφάντη. πρέπει να είμαστε στον δρόμο. Να προστατέψουμε τον άνθρωπο εκεί με. πέρα, φράγμα όπω το είπατε. Γιατί μπορεί να ήταν τραυματισμένο και να ζούσε και να τον πατούσε ένα άλλο αυτοκίνητο. Διερχόμενο. Λοιπόν, κύριε Μαδιά, να σα ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παραμούλη. κύριε Μαδιά. Θα περιμένουμε και να δούμε τι ακριβώ θα βγει από την έρευνα.